φτάσει στην Πάφο, όπου και εκεί καταγγέλλεται ότι δρούν αντίστοιχα και παρόμοια κυκλώματα. Βλέπετε, το πρόβλημα δεν είναι τοπικό, είναι παγκύπριο. Πάμε κατευθείαν να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Πάφου, τον κύριο Φέδωνος Φέδωνα. Κύριε Φέδωνος, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χρήσατε. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σου. Τώρα, εσείς γνωρίζετε αντίστοιχα κυκλώματα που δραστηριοποιούνται και στην Πάφο, κατέχετε στοιχεία, έχετε ονοματεπώνυμα, γιατί το τελευταίο 24ωρο μας ζητούν να δώσουμε και ονοματεπώνυμα. Εάν πάνε στο Immigration στην Πάφο, θα εντοπίσουν 3 ονόματα κοπέλων δικηγόρων, οι οποίες παίρνουν τους περισσότερους αιτητές πολιτικού ασύλου. Και μάλιστα στην Πάφο οι αιτητές πολιτικού ασύλου δεν είναι ανάμεσα σε αυτούς που έρχονται παράνομα στην Κύπρο. Είναι αυτοί που νόμιμα έφτασαν στην Κυπριακή Δημοκρατία, νοικιακές βοηθοί, εργάτες στους αγρούς ή κάποιοι που έρχονται για σκοπούς διακοπών και μετά μένουν εδώ και αιτούνται πολιτικό άσυλο. Είναι 120 με 140 άτομα τα οποία αιτούνται το μήνα. Και είναι συγκεκριμένα 3-4 δικηγόροι. Και καλά κάνει ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος να πάρει τα στοιχεία και να κάνει μια αυτεπάγγελτη έρευνα. Επίσης, αγαπητέ Χρύσανθε, είναι γνωστό στην Πιάτσα και ναι, έχω πληροφόρηση και καταγγελίες ότι οι δικηγόροι για να εξασφαλίσουν τους αιτητές πολιτικού ασύλου δίνουν προμήθεια σε τοπικούς παράγοντες, αλλοδαπούς συνήθως, οι οποίοι είναι γνωστοί ανάμεσα στην κοινωνία και στην κοινότητα των όσων αιτούνται πολιτικών άσυλων ή όσοι είναι παράνομα στην Κύπρο και πρέπει να βρουν έναν τρόπο να καλυφθούν, δίνουν προμήθεια. Δηλαδή οι δικηγόροι δεν κάνουν μόνο άγρα. Και όταν λέω δικηγόροι, μιλούμε για δικηγόρους που μετριούνται στη μία ή στις δύο παλάμες στο χεριό μας. Ναι. Αυτοί οι δικηγόροι όμως, όχι μόνο κάνουν άγρα πελατών, αλλά αυτοί οι δικηγόροι δίνουν και προμήθεια. Πάω ένα βήμα παρακάτω, Χρύσανθε, και λέω ότι πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας πλέον και υπάρχουν στοιχεία, όλες αυτές οι μεταναστευτικές ροές, οι οποίες ναι μεν είναι σε όλη την Ευρώπη, αλλά εδώ στην Κύπρο έχει στηθεί γι' αυτό και έχουμε σε αναλογία πληθυσμού, έχουμε τον μεγαλύτερο ίσως αριθμό σε όλη την Ευρώπη. Ναι. Έχει στηθεί τοπικό κύκλωμα εδώ στην Κύπρο, στην Πάφο, στη Λεμεσό, στη Λευκοσία, το οποίο ενθαρρύνει και βρίσκεται σε ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή με την Νιγηρία, το Καμερούν και τη Συρία και μερικές άλλες χώρες της υποζαχάριας Αφρικής. Αυτά τα κυκλώματα βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή και ενθαρρύνουν και του λένε στείλτε και άλλους εδώ. Και μάλιστα πλέον το πακέτο δεν περιλαμβάνει μόνο τα 260 ευρώ συν τα 100 ευρώ της διαμονής, αλλά τους λένε ότι η κυβέρνηση λόγω του ότι έφτασε αυτή η πλημμυρίδα από αιτητές πολιτικού ασύλου, πλέον τους δίνει και άδεια για να εργαστούν. Μάλιστα. Κάτω από την πίεση των ξενοδόχων και κάποιων επιχειρηματιών που δεν βρίσκουν λόγω του ότι πολλοί έφυγαν λόγω κορονοϊού, ήρθε η κυβέρνηση, ενώ ο κύριος Νουρίς ευαγγελίζεται και λέει ότι σταμάτησε τους παράνομους φοιτητές κτλ. Την ίδια ώρα, για να ικανοποιήσει την πίεση των επιχειρηματιών, ήρθαν και άνοιξαν τον κατάλογο και μπορούν οι αιτητές πολιτικού ασύλου να βρουν δουλειά. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε δημιουργήσει το πιο ελκυστικό πακέτο ότι και μπορείς να γίνεις αιτητής πολιτικού ασύλου εύκολα και χρήματα μπορείς να παίρνεις το πρώτο διάστημα και μάλιστα υπάρχουν ανθρώποι να σε υποδεχθούν. Στη συνέχεια μπορείς να βρεις δουλειά και το τέταρτο πολύ ενθαρρυντικό για να έρχονται στην Κύπρο είναι ότι μην έχετε έννοια και θα κάνει 3-4 χρόνια, 5 χρόνια να εξεταστεί η αίτησή σας. Μάλιστα. Μέχρι τότε, ανενόχλητοι θα βρίσκεστε στην Κύπρο και θα εργάζεστε. Ελπίζω αυτά που λέμε σήμερα, τα πολύ συγκεκριμένα, να αντιμετωπιστούν με ανοιχτά αυτιά και κυρίως με δράσεις. Τα ακούω να επαναλαμβάνονται και να απευθύνονται σε ότα μη ακουόντων, έτσι, έπε απτερό εντά όλα. Να είσαι βέβαιος, Χρύσανθε, ότι δεν πρόκειται να κάνουν κάτι. Να σου πω 2-3 παραδείγματα. Τώρα, πριν μου δώσετε παράδειγμα, βοηθήστε με γιατί έγινε και αυτό το περιστατικό. Χρύσανθε, έχει σημασία να μιλούμε. Στην οδόν Γιώτα Νικολάου στην Πάφων, 4, Ιωνά Νικολάου 4 η οδό στην Πάφων, έχει ένα σπίτι εγκατελειμμένο.
σε αυτόν το σπίτι είναι δηλωμένοι 50 αιτητές πολιτικού ασύλου. Είμαστε σοβαρό κράτος και περιμένουμε να ξυλώσουμε τα κυκλώματα όταν μία οδός με έναν αριθμό, ένα σπίτι, είναι δηλωμένο από 50 και πλέον αιτητές πολιτικού ασύλου. Είναι απίστευτο αυτό. Είναι πολύ δυνατόν οι αρχές να γνωρίζουν ότι συγκεκριμένα άτομα στη Χλώρακα και στην Πάφο λειτουργούν και έχουν ανοιχτό διάβλο με τα κατεχόμενα και έναντι 2.000 δολαρίων. Φέρνουν εδώ άτομα, τους παίρνουν και τα διαβατήρια, τους κάνουν αίτηση για πολιτικό άσυλο και μετά τους βάζουν δουλειά, παράνομοι ή και νόμιμοι, τις πιο πολλές φορές παράνομοι, για να ξεπληρώσουν τις 2.000 αν δεν τα κρατούν. Τώρα τα γνωρίζει η αστυνομία. Ελευθερίου Βενιζέλου 6, να πάει εκεί να τα βρει και τον έμπορο ναρκωτικό στο δεύτερο όροφο, ο οποίος πολλοί από αυτούς ξεπληρώνουν το 2.000 ευρώ μεταφέροντας ποσότητα ναρκωτικών. Δηλαδή φέρνουν ναρκωτικά και τα δίνουν έναντι της αμοιβής στο κύκλωμα. Άρα τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Έλεος. Και δεν μείνονται ούτε με να απλώνουμε σειρματομπλέγματα στην πράσινη γραμμή και νομίζουν ότι μας ρίχνουν στάχτη στα μάτια, αλλά χρειάζεται να συγκρουστούν με αυτά τα κυκλώματα. Τώρα, μισό λεπτάκι, κύριε Δήμαρχε, κάτι τελευταίο, μισό λεπτάκι, κάτι τελευταίο. Βοηθήστε με να αντιληφθούμε και το εξής. Με αφορμή αυτό που έγινε εδώ στην Έγκομη και αυτά που καταγγέλλεται μόλις τώρα. Υπάρχει δηλαδή ένα υποστατικό στο οποίο μένουν 10, 15, 20, 25. Αυτό το υποστατικό προφανώς και έχει ένα ιδιοκτήτη. Ποια είναι αυτή η αρχή η οποία είναι υπεύθυνη να έρθει και να τελειώσει αυτό το ζήτημα? Το Υπουργείο Εσωτερικών κάναμε σύσκεψη και ήρθε και βοηθός αρχηγός από την αστυνομία. Ήμουνα παρόν ο ίδιος. Και προσφερθήκαμε οι δήμαρχοι, επειδή τα 100 ευρώ δεν δίνονται απευθείας στους αιτητές, αλλά δίνονται από το κράτος απευθείας στους ιδιοκτήτες των κτηρίων. Και τους είπαμε, πριν τους δώσετε τα λεφτά, όταν δηλώνουν για παράδειγμα η Ιωνά Νικολάου 4 στην Πάφο ή Ελευθερίου Βενιζέλου Α ή Β αριθμών, δώστε μας τον αριθμό να πάνε οι τεχνικές υπηρεσίες να πιστοποιήσουν ότι υπάρχουν δύο διαμερίσματα διάρκεια. Άρα, με την τεχνολογία σήμερα και με τα κομπιούτερ δεν μπορούν να δηλώσουν τη συγκεκριμένη οδό ή το συγκεκριμένο διαμέρισμα πάνω από 3 άτομα. Ένα σπίτι το έχουν δηλωμένοι 50 αιτητές και κοιμάται μέρα μεσημέρι το κράτος μας και περιμένουν ότι θα ξυλώσουν τα κυκλώματα. Δεν πρόκειται να τα ξυλώσουν και σας προειδοποιώ και το λέω με τα λόγου γνώσεως ότι δίνοντας στο πακέτο και μακράν περίοδο εξέτασης και δυνατότητα εργασίας θα εξακολουθήσουν να αυξάνονται οι ροές, γιατί εμείς οι ίδιοι για να εξυπηρετούνται κάποιοι του Λευκού Κολάρου, οι οποίοι έχουν σπίτια στην παλιά Λευκοσία, έχουν σπίτια στο κέντρο της Πάφου, υψηλόβαθμοι υπαλλήλοι και ευυπόληπτοι σε αυτήν την κοινωνία, νοικιάζουν τα διαμερίσματα, τα διάρια, βάζουν 12 άτομα μέσα, εισπράττουν 1.200 ευρώ από το κράτος, παρακαλώ. Το ίδιο το κράτος, εις γνώση του παρανομεί το κράτος. Αφού το κράτος παρανομεί, πώς να μην παρανομεί ο πολίτης? Το κράτος εις γνώση του. Και δεν μπορεί το κράτος να πει, μα δεν γνώριζα. Δεν γνώριζες, όφιλε να γνωρίζεις. Όπως εγώ οφείλω να γνωρίζω τον νόμο. Ευχαριστώ. Και δεν απαλλάσσω με τις ευθύνες μου αν πω δεν γνώριζα. Και το κράτος δεν απαλλάσσεται των ευθυνών του λέγοντας ότι δεν γνώριζα ότι είναι δηλωμένα αυτά τα κτίρια τα οποία είναι ακατοίκητα, χωρίς νερό, χωρίς ρεύμα κάποια από αυτά. Πλην όμως το κράτος στέλνει στους ιδιοκτήτες τα χρήματα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Προφανώς και δεν θα αφήσουμε την ιστορία έτσι. Θα τη δώσουμε συνέχεια και αύριο και μεθαύριο και 10 μέρες άμα χρειαστεί, μέχρι να δούμε λίγο φως. Δεν γίνεται αυτή η ιστορία. Μετά τα όσα καταγγέλλεται κιόλας, δεν γίνεται να μείνει έτσι αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ πολύ. Έχουν ξεφύγει χρήσανθε τα πράγματα και θα εκπλαγούν όλοι μόλις τελειώσει η απογραφή του 2021. Θα εκπλαγούν από τα ποσοστά τα οποία θα πάρουν. Κρατήστε έναν αριθμό. Στο τρίτο δημοτικό σχολείο της Πάφου, από σύνολο 176 μαθητών, οι 149 δεν έχουν κανέναν από τους δύο γονείς Κύπριο. Καλοδεχούμενα τα παιδιά στα σχολεία μας, δεν είμαστε ρατσιστές, θα τους μορφώσουμε όπως και εμείς μορφωθήκαμε όταν πήγαμε μετανάστες αυτοί που πήγαν,
αλλά το κράτος να μην μπορεί να διαχειριστεί αυτά τα ζητήματα, δεν απαλλάσσεται των ευθυνών του με το να μας λέει ότι είναι ένα φαινόμενο πανευρωπαϊκό. Ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ. Ακόμη μια μικρή...